Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Μια ακόμη διαφορετική εκπομπή στους δέκτες σας. Δράξαστε παιδείας σήμερα το πρόγραμμα. Ένα επιτυακό πρόγραμμα. Ήδη η Εκκλησία της Ελλάδος είχε αναγγείλει τόσο η ίδια στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών εννοώ, αλλά και σε όλες τις Μητροπόλεις, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι λοιπόν, 41η επέτειο και εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδο σήμερα, με θέμα ο μοναχισμός στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821 στην Ιερά Μονή Παναγίας Αντινίτσης. Έτσι, στο πρόγραμμα αυτό των εκδηλώσεων, συμμετέχοντας και η Ιερά Μητρόπολης Φθιώτιδος, με τους καλεσμένους της, θα παρουσιάσει την ιστορική Μονή της Παναγίας Αντινίτσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η επιτυακή αυτή εκδήλωση με θέμα «Ο μοναχισμός στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821». Στις εκδηλώσεις παρέστηκε και μίλησε ταυτόχρονα, έδωσε το δικό του χαιρετισμό, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κύριος Σιμεών. Ας απολαύσουμε τους ομιλητές. Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε Άγιε Ηγούμενε, πανοσιότατε Πατέρα Επιφάνιε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε Λαμιαίων, κύριε Δήμαρχε Δομοκού, κύριε εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θεοφιλέστατε Άγιοι Πατέρες, κύριε εκπρόσωπε του Υπουργού Οικονομικών, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Μεγαλοδύναμο Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκο για την ξεχωριστή τιμή που μου έκανε
ο Πανοσιολογιότατος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αντινίτσης, πατήρ Αμβρόσιος, και η συνοδεία του να παρουσιάσω την εκδήλωση αυτή. Βέβαια, ο καιρός είχε άλλα σχέδια, αλλά εμείς είμαστε εδώ, στην Αγία Εκκλησία της Θεότητος, συνηγμένοι. «Αγάλλονται τα πέρατα της Οικουμένης σήμερον εν τη γεννήση σου κόρη», ψάλλουμε στο εξαποστηλάριον της μεγάλης αυτής εορτής, την οποία θα έχουμε αύριο. «Και όπως η γέννησή της έγινε τροφός της ζωής και πρόξενος αναπλάσεως της φαρίσης κτήσεως, έτσι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο μεγάλος αυτός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, υπό τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, υπήρξε το σύμβολο της αναστάσεως και ανατάσεως του έθνους. Τα μοναστήρια, κατά τη διάρκεια του αγώνα, έγιναν σημείο αναφοράς. Υπήρξαν ιερό καταφύγιο των κλεφτών και αρματολών, η πηγή δροσιάς και ανάπαυσης της ψυχής των καταπιεσμένων και βασανισμένων Ελλήνων. Η Ιερά Μητρόπολης Θεότιδος θα μείνει στην ιστορία ως η μοναδική πανελλαδικός που οργάνωσε τόσες πολλές, τόσες εμβληματικές και τόσες παραγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες μεταλαμπαδεύουν το πνεύμα του 21, ειδικά στις νεότερες γενιές των Ελλήνων, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη να αναβαπτιστούν στα ιερά και στα όσια της φυλής. Ένας τέτοιος σταθμός, σε αυτή την οποία θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω μεγαλειώδη ιστορία των εκδηλώσεων, είναι και η σημερινή, με θέμα «Ο μοναχισμός στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 21». Άξιος συνεχιστής της μεγάλης παράδοσης σημαντικών μορφών του μοναχισμού στη Θεότητα και άξιος διάδοχος του πατρός Αγαθονίκου, ο οποίος συνέδεσε την παρουσία του εδώ με την αναβάθμιση της Μονής, είναι ο σημερινός ηγούμενος, ο πατήρ Αμβρόσιος με τη συνοδεία του, ο οποίος συνεχίζει με πίστη, με ταπεινότητα, με προσήλωση, με αγιορείτικο πνεύμα προσφοράς και υπέρβασης, το ευλογημένο έργο, σηκώνοντας τον καθημέραν σταυρών. Άγιε ηγούμενε, παρακαλώ να χαιρετήσετε την εκδήλωση. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε Λαμιαίων και Δομοκού, κύριε Τέος Δήμαρχε, ενδοξότατοι εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε με χαρά και αγάπη στην ιστορική και μαρτυρική Ιερά Μονή Αντινίτσης και σας ευχαριστούμε για την τιμή της εκλεκτής παρουσίας σας. Εκφράζουμε τη χαρά μας που με την εκδήλωση αυτή, την 41η κατά σειρά, δίνεται η ευκαιρία και στη Μονή μας να συμμετάσχει στους λαμπρούς εορτασμούς για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Να συμμετάσχει σε αυτό το ετήσιο συνέδριο που η αγάπη και η ανίσταχτη μέρημνα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Σιμεών διοργάνωσε. Η Ελλαδική Εκκλησία, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ανέπτυξε σημαντικό ρόλο σε όλη την επικράτεια. Έσωσε πολλούς από τη μανία των Τούρκων, προστάτεψε τους κυνηγημένους, κράτησε ζωντανές τις παραδόσεις και τη γλώσσα. Και όταν ήρθε η ώρα της Επανάστασης, πρωτοστάτησε τόσο στην ετοιμασία της, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της. Τα μοναστήρια αναδείχτηκαν καταφύγια διοκομένων, εστίες γαλήνης και συμπαραστάσεως στους δυστυχισμένους και στους τραυματίες που κατέφθαναν εκεί, τόποι ανεφοδιασμού, αλλά και ηθική συμπαράσταση στους αγωνιζομένους. Ακόμη οι ηγούμενοι των μονών πρωτοστατούσαν στις διαμαρτυρίες κατά του τυράννου και συνέτασαν επαναστατικές προκηρύξεις και πολλάκις και οι μοναχοί αναγκάζονταν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα. Αναφέρει ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της Επανάστασής μας, ότι εκεί ήταν και οι τσεπεχανέδες μας και όλα τα αναγκαία του πολέμου. Οι μοναχοί δεν ήταν μόνο δαδούχοι που ιερουργούσαν τις αδούλωτες ψυχές των ραγιάδων,
αλλά έλαβαν μέρος τον μεγάλο εκείνον αγώνα. Εμείς τους παπάδες μας τους είχαμε μαζί εις κάθε μετερίζει, εις κάθε πόνον και δυστυχίαν, όχι μόνο να βλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί με το τουφέκι και το γιαταγάνι, πολεμώντας ως σαν λεοντάρια, συνεχίζει ο Μακρυγιάννης. Μεγάλη υπήρξε και η προσφορά της Ιεράς Μονής Αντινίτσης στον αγώνα. Η μοναχή της Αντίνιτσας, με προεξάρχοντα τον ηγούμενο Αγαθόνικο Καλλίνικο, έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 21. Για τους Έλληνες αγωνιστές, σε αυτό το τμήμα της Όθριος ήταν κρυσφύγετο προσφέροντας τροφή, καταφύγιο και οπλισμό, αλλά και ορμητήριο των κλεφαμαρτωλών της περιοχής του Δομοκού. Ακόμη μεγαλύτερη επήρξε η συμμετοχή της Μονής στους αγώνες για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας μετά το 1821 και μέχρι το 1881, που αυτή προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος, με κύριους εκφραστές της τους ηγουμένους Γρηγόριο Οικονόμου και Ιάκωβο Δήμου. Στην υπηρεσία του γένους λειτουργήσε όχι μόνο ως νοσοκομείο για περίθαλψη ασθενών και τραυματιών, αλλά και ως κρυφό σχολείο. Εδώ έβρισκαν καταφύγιο τα γυναικόπαιδα της επαρχίας Δομοκού και μάθαιναν τα κολυβογράμματα. Η μαρτυρική και αιματοβαμμένη Μονή της Αντινίτσης δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Στα σπλάχνα της κρύβει μεγάλη ιστορία, την οποία καλούμεθα να ανασύρουμε από τη λύθη και την αφάνεια. Είμαι βέβαιος ότι οι εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν θα αναθερμάνουν τις ψυχές μας στην ανοβίωση των στιγμών του παρελθόντος, θα στερεώσουν και θα ενισχύσουν τις μνήμες της ελληνοορθοδόξου πορείας μας. Από τη θέση αυτή, θα ήθελα οικώς να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας κύριο Σιμεών, ο οποίος καταβάλει όλους αυτούς τους άοκνους κόπους για να αποδείξει ότι το Ευαγγέλιο είναι ενεργόν, αλλά και ότι η Εκκλησία γενικώς δίδει μια ζωντανή παρουσία, παράγει πολιτισμό, συνεχίζει την ελληνοορθόδοξη παράδοση για την οποία έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για τη σημερινή ευλογητή παρουσία σας στην πανήγυρη της Μονής μας και για τη διεξαγωγή της παρούσης εκδήλωσης. Ευχαριστίες πολλές και προς τους εκλεκτούς εισηγητές, πατέρα Επιφάνιο Παντοκρατορινό και κυρία Ευαγγελία Δημοπούλου και στον παρουσιαστή κύριε Ευάγγελο Στεφανή, για τον κόπο της έρευνας και την προσφορά των γνώσεών τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Πανοσιότατο Ιερομόναχο πατέρα Επιφάνιο Παντοκρατορινό, ο οποίος ασμένος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και διευχών του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Σιμεών και του καθηγουμένου του πατρός Γαβριήλ, βρίσκεται σήμερα κοντά μας, κομίζοντάς μας την χάρη της Παναγίας μας από το ευλογημένο περιβόλι της. Τους εκλεκτούς μας άρχοντες, οι οποίοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, και όλους τους εκλεκτούς προσκεκλεισμένους, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την πανήγυρη της Μονής μας και την παρούσα εκδήλωση. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι η χαρά που έφερε η Θεοτόκος με τη γέννησή της στον κόσμο να είναι μόνιμος ένικος στη ζωή σας και στα έργα σας. Αφού πρώτα πω ότι τιμά την εκδήλωσή μας και ο πρώην Δήμαρχος Λαμιαίων, ο κύριος Νικόλαος Σταυρογιάννης, ο οποίος είναι και γείτονας εδώ της Ιεράς Μονής Αντινίτσης, θα καλέσουμε στο βήμα τον βουλευτή Θεότιδος, τον κύριο Ιωάννη Σαρακιώτη. Καλησπέρα σε όλες και όλους και από μένα. 41η επαιδιακή εκδήλωση σήμερα εδώ στο Μοναστήρι της Αντίνιτσας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος, και το ταξίδι στην ιστορία, στα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 συνεχίζεται. Και δεν θεωρώ μόνο ο αριθμός το 41 και η γεωγραφική κατανομή αυτών των εκδηλώσεων που αξίζουν συγχαρητηρίων, αλλά και η ποιότητα των ομιλητών, των εισηγήσεων και όλης της διαδικασίας.
Κλείνοντας, βρισκόμαστε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κύριο Σιμεών, όχι μόνο για τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, όχι για το πλούσιο ποιμαντορικό του έργο, αλλά γιατί απέδειξε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο νομό της Φθιώτιδας ότι στο μπροστά μέρος του κεφαλιού του, στη σκέψη του, στις δράσεις του βρίσκεται το πιο υγιές κομμάτι αυτής της κοινωνίας, το παιδί. Βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τη λήξη της κατασκηνωτικής περίοδου στο Καινούργιο, όπου έγιναν εξαιρετικές εγκαταστάσεις και φιλοξενήθηκαν δεκάδες παιδιά από τον νομό μας, και λίγες μέρες μετά πριν την έναρξη των μαθημάτων στα ΚΔΑΠ της Μητρόπολης. Είναι σπάνιο, δεν συναντάται σε πολλές Μητροπόλεις, σε πολλές περιοχές της χώρας μας, και είναι ένα παράδειγμα το οποίο οφείλει να ακολουθήσει και η πολιτεία, τον τρόπο που εργάζονται στη Μητρόπολη, αλλά και οι υπόλοιπες Μητροπόλεις ανά τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Πραγματικός συνοδοιπόρος της προσπάθειας της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος να στηρίξει τα μοναστήρια μας, αυτά τα κάστρα της Ορθοδοξίας, είναι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία και στα δύσκολα, κυρίως το χειμώνα, αλλά και στα λιγότερα δύσκολα, δίνει τη μάχη της με ικανούς και άξιους λειτουργούς, όπως ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο κύριος Αθανάσιος Καρακάτζας, τον οποίο και καλώ στο βήμα να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα σας, Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριοι Δήμαρχοι Λαμιαίων και Δομκού, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση. Εδώ, σε έναν τόπο ευλογημένο, ο οποίος έχει μεγάλη θρησκευτική και εθνική ιστορία, αλλά και μεγάλη ευλογία. Εδώ, σε έναν τόπο ζυμωμένο με συλλήδεις ιστορίας και δόξας. Σε έναν τόπο όπου το λάβρο της Ορθοδοξίας υψώνεται από τον Άγιο Ηγούμενο Αμβρόσιο και τη συνοδεία του και λαμπρύνεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αλλά και τη φιλόστοργη παρουσία του πνευματικού μας Πατρός και Ποιμηνάρχου μας κύριο Σιμεών. Η Παναγία η Αντίνησα, γνωστή στα πέρατα της Οικουμένης για τα θαύματά της, σκορπά τη χάρη και την ευλογία σε όλους εμάς τους ανάξιους. Ο Σεβασμιότατος έχει επιδείξει ιδιαίτερο φιλομοναρχικό πνεύμα, στηρίζοντας όλες τις ιερές μονές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, αλλά και συμβάλλοντας στην επανίδρυση νέων και λειτουργία νέων μονών. Είμαι ιδιαίτερα επίσης συγκινημένος, γιατί πολλές φορές έχω επισκεφτεί την Παναγία την Αντίνησα, εξ αντικειμένου και λόγου του θεσμικού μου ρόλου, κυρίως όπως είπε και ο κ. Στεφανής, ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, το χειμώνα κυρίως, με τα δύσκολα τα οποία είναι μια δύσκολη περιοχή. Είναι μια περιοχή που εύκολα την πιάνουν τα καιρικά φαινόμενα και σε επίπεδο βροχοπτώσεων, ανέμων, αλλά κυρίως ισχυρών χιονοπτώσεων. Πολλές φορές για να δημιουργήσουμε πρόσβαση στο μοναστήρι, χρησιμοποιούμε βαριά μηχανήματα, γιατί παρά το ότι είναι σε χαμηλά υψόμετρα, είναι τέτοια η μορφολογία που διαμορφώνει συνθήκες δύσκολες. Εγώ λοιπόν πάντα είμαι συναισθηματικά δεμένος με αυτή την πράξη. Και θεωρώ ότι και ο τελευταίος επισκέπτης πρέπει να νιώθει ασφάλεια και άνεση. Γι' αυτό και το επαναλαμβάνω, αν θα είδατε, ακόμα και η αξονική γραμμή, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στη μετακίνηση των συμπολιτών μας και των επισκεπτών, θα είναι πάντα φρέσια και καθαρή, όπως θα είναι και ο δρόμος. Επίσης, σήμερα θέλω να νιώθω ξεχωριστή τιμή να χαιρετίζω την παρουσία εδώ εξέχοντος Αγιορείτη, του Πατρός Επιφανείου από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος, ο οποίος με το ήθος, τη συνότητά του, με τη σοφία των λόγων του, με την αγάπη του, γνωρίζω ότι έχει βοηθήσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες πνευματικά του παιδιά και ποτίζει με τα νάματα της Ορθοδοξίας στη γη της Φθιώτιδας, από την οποία κατάγεται. Άγιοι Ηγούμενε, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος προσκυνά ευλαβικά την Παναγία Αντίνησα. Θα είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Δίπλα στην Ορθόδοξη παράδοση και ζωή. Δεν θα είστε ποτέ μόνοι σας. Ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Φάνης Σπανός, με ιδιαίτερη ευαισθησία μεταφέρει την ευλάβεια όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου προς το πρόσωπό σας. Εύχομαι η Παναγία να σκεπάσει και να φρουρεί όλους μας. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω
την πολύ μεγάλη συμβολή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στη στήριξη των ιερών μονών. Οικοδεσπότης λοιπόν σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και είναι ο Δήμαρχος Λαμιαίων, ο κύριος Τίμιος Καραΐσκος, ο οποίος έχει καταθέσει εμπράκτος την πίστη και το σεβασμό του και στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, αλλά και σε κάθε ορθόδοξη δράση η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Διευρυμένου Δήμου Λαμιαίων. Έχουμε προσωπική εμπειρία από τη διάθεσή του για ανιδιοτελή προσφορά όπου χρειάστηκε και γνωρίζουμε την ευλάβειά του προς την Υπεραγία Θεοτόκο, υπό τη χάρη της οποίας σήμερα τον καλούμε να χαιρετήσει την εκδήλωση. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, λοιποί εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Κάθε φορά που καλούμε να χαιρετήσω μία εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας και ζητώ συγγνώμη για την προσωπική αναφορά, έρχομαι αντιμέτωπος με μια πρόκληση εσωτερικής αλλά και ιστορικής αυτογνωσίας. Αισθάνομαι, σεβασμιότατε, ότι γίνομαι καλύτερος, πιο ολοκληρωμένος ως άνθρωπος και ως δημόσιος λειτουργός. Και αυτό μπροστά στην ποιμαντορική σας δράση, στο πλουσιότατο έργο σας, τους καρπούς του οποίου γεύεται η τοπική μας κοινωνία και ο Δήμος Λαμιαίων. Μέρος του έργου σας είναι και η σημερινή εκδήλωση. Από τους 12 εορτασμούς σε όλο το επετειακό έτος 2021, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο μας και αναδεικνύοντας τη συμβολή της Εκκλησίας στην κορυφαία αυτή σελίδα της ιστορίας του. Κυρίες και κύριοι, η ιστορική Μονή Αντινίτσης είναι για μας τόπος προσκυνήματος, τόπος ιερός, συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Φθιώτιδας και της Λαμίας, αλλά και με την παρουσία ενάρατων μορφών, όπως ο σημερινός Θεοφιλέστατος Ηγούμενος ο πατήρ Αμβρόσιος και η συνοδεία του, που συνεχίζουν να υπηρετούν τη μεγάλη ορθόδοξη οικογένεια εδώ, στις κορυφές των βουνών, αλλά και μέσα στις ψυχές μας. Η ιστορική Μονή Αντινίτσης κάθε χρόνο τέτοια μέρα μας συγκεντρώνει εδώ. Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα ένα στίχος νομίζω ότι πρέπει να είναι χαραγμένος στο μυαλό μας. Της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή. Σήμερα όμως έχω και την τιμή εκ μέρους των δημοτών του Δήμου μας, του Δήμου Λαμιαίων, να καλωσορίσω και ένα μεγάλο πνευματικό ανάστημα του Αγίου Όρος, τον πατέρα Επιφάνιο, ο οποίος με τη σοφία και τη γνώση του σπέρνει το Θείο Λόγο, τόσο πολύτιμο και αναγκαίο σήμερα σε εποχές πνευματικής στηρότητας. Για τον Δήμο μας, η παρουσία του εδώ σήμερα είναι μια παρακαταθήκη αξιών, αλλά και μια πρόκληση ουσιαστικής συμμετοχής στην πνευματική τράπεζα που παρατίθεται με τη σημερινή σας εκδήλωση. Είναι ο πιο κατάλληλος να μας μιλήσει για το μοναχισμό στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Είναι γεγονός ότι ο κλήρος, κατά τα ατέλειωτα χρόνια της σκλαβιάς, πρικισμένος με ηθικό πρώτα απ' όλα και θάρρος, ανέλαβε ευθύνες εθνικού παιδαγωγού και δασκάλου, που διαμόρφωσε εθνική συνείδηση στους επί 400 ολόκληρα χρόνια υπόδουλους Έλληνες. Και οι κληρικοί και οι μοναχοί αποτέλεσαν αγωνιστικά πρότυπα για τους επαναστατημένους Έλληνες και είναι αυτοί που δημιούργησαν αυτόν τον άρρηκτο δεσμό που συνεχίζεται και σήμερα ανάμεσα στην πολιτεία και την Εκκλησία, ώστε κατά τη νεότερη ιστορική μας εθνική διαδρομή να πορεύονται χέρι-χέρι πάντα για το καλό της πατρίδας και της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την τιμική πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο Λαμιαίων.
Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, που ήταν ένα θέμα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Παρόν ήταν ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κύριος Σιμεών. Όλη η εκδήλωση έγινε στην Ιερά Μονή Παναγίας Αντινίτσης και ήταν μια 41η επέτειος και εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης με θέμα, πολύ όμορφο και ιδιαίτερο, ο μοναχισμός στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, που επιμελούμε την εκπομπή Δράξας της Παιδείας, καλό σας βράδυ μέχρι και την ερχομένη Τρίτη που θα είμαι και πάλι μαζί σας. Γεια σας. Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Keita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Keita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Keita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Keita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.